Χωρί την εκλογή αντιπροέδρων, προχώρησαν οι Σπαρτιάτε, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερία. Τα αποτελέσματα τη ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροέδρων, κοσμητόρων και γραμματέων ανακοίνωσε ο πρόεδρο τη Βουλή, Κωνσταντίνο Τασούλα. Η ψηφοφορία ήταν ονομαστική, όχι όμω προφορικά, αλλά γραπτά. Μάλιστα, για να εξοικονομηθεί χρόνο, στήθηκαν τέσσερι κάλπε, όπου οι βουλευτέ με το όνομά του δήλωσαν την προτίμησή του. Μεταξύ άλλων, πρώτος αντιπρόεδρος εξελέγει ο Ιωάννης Πλακιοτάκης με 269 ψήφους. Δεύτερος αντιπρόεδρος ο Γιώργος Γεωργαντάς με 269 ψήφους. Τρίτος αντιπρόεδρος εξελέγει ο Αθανάσιος Μπούρος, επίσης με 269 ψήφους. Τέταρτος αντιπρόεδρος η Όλγα Γεροβασίλη με 269 ψήφους.